Ο κύριος Άγγελος Αποστόλου, είπαμε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Και το πρώτο ζήτημα. Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να μπει. Ακούσαμε τους αγρότες, πάλι λέει, είμαστε έτοιμοι να βγούμε στους δρόμους. Πολλές φορές εσείς καλείτε σε διάλογο. Πόσους διάλογους? Συνέχεια διάλογους. Λέτε θα κάνουμε διάλογο και αντί να ξαναρθούμε να κάνουμε διάλογο και να ξανακάνουμε διάλογο. Πάλι σε διάλογο τους καλείτε. Αναρωτιέμαι, από αυτά τα περίφημα 25 σημεία που είπε ο Πρωθυπουργός, τι έχει υλοποιηθεί, τι δεν έχει υλοποιηθεί? Οι αγρότες λένε δεν έχετε προχωρήσει τίποτα. Να σας πω. Και μάλιστα, συγγνώμη Υπουργέ, αλλά ανέφεραν αυτά τα 25 σημεία τα οποία και πέρυσι λέει ήταν οι 5,5 ώρες μέσα στο μαξίσμου κλεισμένοι και δεν απαντήθηκε κανένα. Λοιπόν, είπαν οι αγρότες ότι κατάφεραν να αναδείξουν τα προβλήματά τους και από την πλευρά του Πρωθυπουργού υπήρξε μια δέσμευση σε 25 σημεία. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος. Και ξεκινάνε πάλι τις κινητοποιήσεις. Δεν είναι φυσικό επακόλουθο από την ώρα που υπήρξε μια δέσμευση από πλευράς Πρωθυπουργού να έρθουν οι αγρότες να κάνει ένα απολογισμό η κυβέρνηση τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει πάνω στις δεσμεύσεις. Υπουργέ, λέει, το βλέπουμε στις καταθέσεις μας, το βλέπουμε στην καθημερινότητα που πάμε να ψωνίσουμε, τίποτα λοιπόν, δεν έχει φθηνίνει, λοιπόν, το βλέπουμε σε, στη ζωή μας. Τι να, επειδή να σε τηλεοπτικό χρόνο αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να γίνει μια λεπτομερής αναφορά, να αναφερθούμε σε 2-3 σημεία τα οποία ήταν τα κορυφαία, θα έλεγα, της περσινής διεκδίκησης, τα οποία και επαναλαμβάνονται πάλι φέτος. Υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι στη μεγίστη πλειοψηφία των αγροτών θα εξασφαλίσει μια φορολογική μεταχείριση διαφορετική. Ναι. Για πρώτη φορά σε επιχειρηματικό χαρακτήρα. Από ποιον, να ξεκαθαρίσει? Από τους υπόλοιπους. Έτσι, πολίτες. Ναι, ναι. Για πρώτη φορά σε επιχειρηματικό χαρακτήρα δραστηριότητα, όπως είναι η αγροτική, εξασφαλίστηκε ατομικό αφορολόγητο όριο 8.600, το οποίο για μια μέση οικογένεια ξεπερνάει τα 9.500 ευρώ. Εάν δεν προσθέσουμε τουλάχιστον το 50% των ενισχύσεων, δηλαδή περίπου άλλα 2 με 2.500, φτάνουμε στα 11. Και ρωτώ εγώ, έτσι, ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού, υλοποιήθηκε? Υπουργέ, ξέρετε τι θα σημαίνει αυτό? Μισό λεπτό σε αυτό που λέτε. Τι βάζουν ως θέμα? Λέει εντάξει, λέει αυτό το πράγμα και ότι μας ξεχωρίζει από τους άλλους κλπ. Λέει όμως κάτι άλλο, ότι υπάρχει μια παγίδα. Και θέλω να δούμε αν υπάρχει. Λένε λοιπόν οι αγρότες ότι αν θα πάμε με τεκμαρτό οι περισσότεροι. Διότι άμα βάλεις και το σπίτι που είναι πάνω από 100 τετραγωνικά, γιατί τα αγροτικά σπίτια είναι μεγάλα, με τις αποθήκες τους, με όλα αυτά τα πράγματα. Άμα αρχίζεις λοιπόν, και ενώ εγώ έχω κάτω από 8, και με πας τεκμαρτό 9, 11, 12, άμα είναι οικογένεια, είναι δωροάδωρο αυτό που μου λες. Άρα λοιπόν. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Όχι, να τα βάζουμε, γιατί όταν γίνεται ένας διάλογος και παίρνονται αποφάσεις, πρέπει οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν, να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει αυτό το αφορολόγητο. Τι να συμφωνήσω? Όχι, πάρα πολύ απλά, που σημαίνει ότι το 95% των αγροτικών εισοδημάτων που δηλώνεται είναι κάτω από το όριο των 9.000 ευρώ. Και αν πολλοί είναι τεκμαρτό, τους πάτε με τεκμαρτό. Θα σας πω, θα πάω και εκεί. Πάει, που σημαίνει λοιπόν ότι σύμφωνα, εάν δεν έχει το τεκμαρτό, δεν πληρώνει φόρο καθόλου. Και ερχόμαστε λοιπόν, επειδή λέτε για το τεκμαρτό εισόδημα. Υπάρχουν λοιπόν 3 σημεία τα οποία ιδιαίτερα αφορούν το τεκμήριο. Είναι το σπίτι, είναι το αυτοκίνητο, είναι οι δαπάνες διαβίωσης. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ήδη το αυτοκίνητο βγαίνει έξω, διότι το αγροτικό αυτοκίνητο δεν έχει τεκμήριο. Έτσι. Άρα λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι γι' αυτό πρέπει να μπούμε σε μια συζήτηση, ακόμη και στην περίπτωση αυτών των μεγάλων σπιτιών που υπάρχουν στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Είναι ένα θέμα, να λοιπόν, για να δούμε στο διάλογο τι διαπραγματευόμαστε, για να διασφαλίσουμε πλήρη, που όντως αυτή την ώρα πάνω από το 99% των Ελλήνων αγροτών δεν έχει καμιά σχέση με το τεκμήριο διαβίωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν υπάρχει. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Ότι οι Έλληνες αγρότες θα δουν, γιατί η φορολογική μεταρρύθμιση αφορά από το εισόδημα του 16 και πέρα, δεν την έχουν δει ακόμη, η οποία διαχειριστικά θα εμφανιστεί το 17. Άρα λοιπόν το 17 σας λέω ότι
το 95-97% των Ελλήνων αγροτών θα πάρει πίσω την προκαταβολή που είχε δώσει. Δηλαδή μιλάμε ότι θα υπάρξει μια μεγάλη επιστροφή. Και επειδή ταυτόχρονα μπαίνει το θέμα του ασφαλιστικού, έχω να πω ότι... Όχι, μπαίνει, είναι το βασικό σημείο. Βασικό εκεί, σημείο εκεί, λοιπόν, να το δούμε και... Εκεί παραδέχεστε ότι υπάρχει αύξηση. Ναι, υπάρχει αύξηση. Έτσι. Διότι από την ώρα που ο ΟΓΑ μεταβαίνει στο μεγάλο ταμείο, διασφαλίζει την εθνική σύνταξη σε βάθος χρόνου. Ταυτόχρονα είναι γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει, ότι δεν έχει εισπράξεις ο ΟΓΑ ανάλογες με τις υποχρεώσεις που έχει. Και κινδύνευε μάλιστα το βοήθημα, το κομμάτι του βοηθήματος της σύνταξης του ΟΓΑ σε 1-2 χρόνια να πάει στο μηδέν. Λένε όμως ότι εκεί στον ΟΓΑ τελικά παίρνανε όμως κάποιες συντάξεις που δεν ήταν αγρότες. Γιατί είχαμε όλους αυτούς που... Αυτό που λέτε... Και γι' αυτό το λόγο αυτό... δεν έχει και τα ανάλογα έσοδα. Όχι, όχι. Διότι λένε οι... Να το ξεκαθαρίσουμε, και, να ξεκαθαρίσουμε και μπορεί, που δεν είναι θέμα δικής μας κυβέρνησης. ΟΓΑ, μην ξεχνάνε όλοι ότι ήταν το ασφαλιστικό ταμείο το οποίο παρήχε βοήθημα σε όλους τους ανθρώπους που δεν είχαν σύνταξη, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο χώρα. Μάλιστα. Ήταν μια κοινωνική παροχή την οποία το ίδιο το κράτος όχι απροσκάλυπτε, υπερκάλυπτε, για τον απλούστατο λόγο ότι μέχρι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 80% των πληρωμών που έκανε ο ΟΓΑ αυτών βοηθημάτων συντάξεων καλυπτόταν από τον εθνικό προϋπολογισμό. Ναι, δεν αυτό, υπήρχε, γιατί δεν... το λέτε ως κακό, αυτό έπρεπε να γίνεται. Έτσι έπρεπε να γίνεται. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Άρα δεν παίρναμε. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να φροντίσετε αυτές τις κατηγορίες. Δεν παίρναμε τα λεφτά που κατέθεταν ως ασφάλιστοι οι αγρότες για να πληρώσουμε τα βοηθήματα. Πληρωνόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συμπληρώνατε από το πλήρωνε όλος ο ελληνικός λαός. Όμως και εκεί σε αυτή τη μετάβαση υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τους αγρότες. Διότι το σημείο αναφοράς του ασφαλιστέου εισοδήματος είναι το 70%. Ενώ σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις του μισθού, του κατώτερου μισθού, ενώ στις υπόλοιπες τάξεις είναι το 100%, έχει μια μεταβατικότητα 5 χρόνων. Και αν αυτή η μεταβατικότητα συνδεθεί με την φοροαπαλλαγή που υπάρχει, εγώ σας λέω, υπάρχει αυτή την ώρα ένα πρόβλημα με την πληρωμή του ασφαλίστρου του δευτέρου εξαμήνου του 16. Βεβαίως. Πάει στο 17. Γιατί στο 17 δεν πρέπει να πληρώσω και το 17. Γι' αυτό σας λέω, το 17 ήδη η επιστροφή φόρου που θα υπάρξει είναι πολύ μεγαλύτερη από το ασφάλιστρο. Γιατί αυτό θέλουμε να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή γι' αυτό λέμε, ελάτε παιδιά, λέμε για το κόστος παραγωγής. Κόστος παραγωγής σημαίνει τι? Πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει ρευστότητα ο αγροτικός χώρος. Θεμελιώσαμε την κάρτα του αγρότη, η οποία διασφαλίζει. Λειτουργεί. Σας παρακαλώ, νομίζετε ότι πάμε, βγάζουμε μια απόφαση κάρτα του αγρότη? Μα έχετε συμφωνήσει με τις τράπεζες, το είχατε πει εδώ και τόσο πολύ και θυμάμαι από καιρό. Δεν είναι απλές διαδικασίες. Δεν είναι, λέω αυτό. Δεν είναι απλές διαδικασίες. Αλλά λέω... Διότι για να υπάρξει μια σύνδεση της βασικής ενίσχυσης με την κάρτα του αγρότη, πρέπει να έχουμε επικοινωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο ότι πάμε, παίρνουμε μια απόφαση, φύγε. Θεμελιώθηκε, υπογράφουμε μνημόνια. Ναι. Είναι από εκεί και πέρα έτοιμες οι τράπεζες, όλες οι τράπεζες σχεδόν να το εφαρμόσουν. Φέραμε το εργόσιμο που είναι. Αυτό. Όχι, μισό δευτερόλεπτο. Όχι, μισό λεπτό, μην φύγετε από την κάρτα. Γιατί ενδιαφέρει και ανησυχεί και κόσμο που είτε δεν τα παρακολουθεί σωστά, είτε έχει λάθος πληροφόρηση. Αυτός ο ορισμός του ποιος είναι αγρότης αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει ανησυχία. Γιατί λέει, μισό λεπτό λέει, ξέρετε ότι δεν μπορούσαμε να ζούμε εδώ στα χωριά με τα μικροχώραφα που είχαμε. Και ανοίγαμε κανένα μαγαζάκι, ανοίγαμε, προσπαθούσαμε να κάνουμε. Θα βγούμε έξω εμείς από όλη αυτή την ιστορία? Αν βγουν όλοι αυτοί οι λέξεις, θα μείνουμε 100.000. Και πώς θα ζητήσετε 100.000 αγρότες να πάρετε τις ενισχύσεις 2 δις που λέτε ότι φέρνετε? Βλέπετε λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι ο διάλογος και η συζήτηση είναι πάρα πολύ, θέλει χρόνο. Η πρόθεσή μας, όχι μόνο εμάς, αλλά και γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι πλέον από εδώ και πέρα πρέπει να βλέπουμε την Ύπαιθρο ως μια οντότητα μέσα στην οποία για να υπάρξουν άνθρωποι και να ζουν εκεί πρέπει να υπάρξει μια πολυαπασχόληση και να υπάρξει ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Ποιος είναι ο χώρος αυτός ο οποίος παρέχει αυτές τις δυνατότητες? Είναι ο αγροτικός χώρος. Άρα έλα εδώ κουρέα, εσύ σε θέλουμε γιατί κάνεις το επάγγελμά σου, είναι ανάγκη της επαρχίας. Όμως δεν θα πρέπει για να μπορείς να επιβιώσεις να έχεις ένα συμπληρωματικό εισόδημα αξιοποιώντας
τις τεράστιες εκτάσεις, τις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα για ένα αγροτικό εισόδημα. Αυτό λοιπόν το αγροτικό εισόδημα θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει μέσα σε αυτά που έχουν σχέση με τις ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις. Τι λέμε τώρα εμείς? Ναι. Ότι βεβαίως όλοι πρέπει να παίρνουν, διότι η αναφορά της ενίσχυσης στην παραγωγή ήταν το ζητούμενο. Δεν το κάναμε πριν και είχαμε τεράστιες επιπτώσεις. Άρα λοιπόν είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε αυτούς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να τύχουν μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης, όπως είπαμε, η φορολογική που σας είπα προηγούμενα. Γιατί? Γιατί αυτός πρέπει να έχει το 50% του εισοδήματός του, να είναι ασφαλισμένος στο ΟΓΑ, να έχει το χρόνο απασχόλησης. Η ιδιαιτερότητα τους χρειαζόμαστε, είναι η αιχμή του δόρατος. Αλλά όμως χρειαζόμαστε και όλους τους υπολείπους, γιατί όχι μόνο θέλουμε την παραγωγή, αλλά θέλουμε να μείνουν στον τόπο τους. Και να ζήσει η επαρχία, να μπορέσει να έχει ζωή, βέβαια. Να μείνουν στον τόπο τους. Άρα λοιπόν, ναι, γιατί όταν έχεις μια φύση, μια μορφολογία σε αυτή τη χώρα, η οποία είναι το υπαριθμόν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Και ο κύριος Τσίπρας το είπε. Η παραγωγική ανασυγκρότηση, ένα είναι ο τουρισμός, λέει, που είναι βέβαια. Αλλά η πρωτογενής παραγωγή είναι αυτό που μας είναι. Άρα λοιπόν, αλλά να το κάνουμε πράξη. Ένα είναι τα λόγια και να είναι αν βοηθάμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί διαμαρτύρονται λοιπόν όλοι αυτοί? Λοιπόν, γιατί λένε ένα χρόνο μετά ότι δεν μας έχεις κάνει τίποτα? Λοιπόν, να σας πω, γιατί το να αναφερθώ. Είναι πολιτικές επιδιώξεις. Μείωση κόστος παραγωγής σημαίνει, ακούστε με σας παρακαλώ. Μείωση κόστος παραγωγής σημαίνει ότι στις ζωοτροφές, μέσα από τη διαδικασία των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκίσιμων υγειών, σημαίνει ότι το 75% του κόστους ζωοτροφών αμέσως θα πάει στο 50% σε μια έτσι διαδικασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ χρόνο για να καταλάβουμε τι σημαίνει. Όπως η παρέμβαση που κάνουμε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκαθιστώντας. Σε συμπράξεις βεβαίως, δεν μπορεί καθένας να έχει το φωτοβολταϊκό του. Σε συμπράξεις που θα έχουν συνδεθεί με τη ΔΕΗ, σημαίνει μείωση του κόστους ενέργειας, διότι ιδιαίτερα στη φυτική παραγωγή είναι πολύ μεγάλο το κόστος ενέργειας. Δεν είναι μια παρέμβαση. Δεν είναι παρέμβαση η κάρτα που σας είπα, όταν ήδη μετατρέπουμε την δυνατότητα του αγρότη από το να τον πιστώνει ο προμηθευτής του, που σημαίνει όταν τον πιστώνει, ούτε εκπτώσεις του κάνει ούτε τίποτε, να πάει ο ίδιος με την κάρτα του και να αγοράσει. Ναι, που σημαίνει αυτό, αγοράζω με τριτής 10-15% μείωση. Ερωτήματα, δεν είναι μείωση στο κόστος παραγωγής όταν έρχεται το εργόσιμο, αυτό που πληρώνει τον οικονομικό μετανάστη, να το καταχωρήσει στα βιβλία εισόδων-εξόδων, που σημαίνει μειώνονται οι δαπάνες του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν είναι ένα μαγικό χαρτί. Μειώνουμε το κόστος παραγωγής. Πώς, τι? Πρέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Καλά, Υπουργέ, αυτό με το εργόσιμο έχει και μια άλλη εικόνα. Δηλαδή, παίρνει 30 ευρώ μεροκάματο, λέει βάλε 32 και δώστα μου εμένανε, μισά-μισά, ή το πληρώνει, το βάζει παραπάνω και θα το πάρει πίσω. Πω, τα 30 θα τα πληρώσει. Δεν φτύνουν τίποτα. Να σας πω κάτι. Δεν φτύνουν στα κόστη του. Όχι, για τον αγρότη φτύνει, διότι αυτό καταχωρείται μέσα στα. Αφού το βάζει από πάνω στο μεροκάματο, 30 ευρώ. Δηλαδή, ο εργάτης τώρα που θα μαζεύει τις ελιές θέλει 30 ευρώ την ημέρα. Και με το εργόσιμο 33. Τα 3 θα τα πάρει. 30 πάλι. Να σας πω κάτι. Το κράτος θα πάρει. Δηλαδή, αυτή την ώρα δεν. Είναι δυνατόν να υπάρχει εργαζόμενος ανασφάλιστος, να μην υπάρχει δίπλα, να μην καταχωρείται? Και δεν έχει δικαιώματα αυτός ο οικονομικός μετανάστης? Τώρα βάζετε το άλλο θέμα. Βεβαίως. Μην λέτε λοιπόν ότι τους ωφελεί τους εργαζόμενους. Ωφελεί τους εργαζόμενους και καλά κάνετε και το βάζει. Διότι όταν δεν κόβει το εργόσιμο, αυτά τα 30 ευρώ που πληρώνει δεν μπορεί να τα εμφανίσει. Άρα λοιπόν εμφανίζεται να έχει κέρδος ενώ δεν έχει. Μάλιστα. Τι γίνεται με την εξισωτική αποζημίωση? Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τι γίνεται με την εξισωτική αποζημίωση? Ακούστε. Έχουμε νέα ΚΑΠ και νέα ΚΑΠ αλλάζει μερικά πράγματα. Η πρώτη εξισωτική αποζημίωση δινόταν σε αυτούς οι οποίοι είχαν ασχολίες και μένανε στα χωριά. Ειδικά στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Μοιράζαμε ένα συγκεκριμένο ποσό γύρω στα 60.000 άτομα. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα και λέει, ακούστε, η εξισωτική αποζημίωση είναι μια ιδιαίτερη αποζημίωση που αφορά όλη την Ήπειρο και όποια αγροτική δραστηριότητα εμφανίζεται στην Ήπειρο θα πάρει την ενίσχυσή της. Γιατί θέλουμε σε αυτές τις περιοχές να υπάρξει αυτή η ενίσχυση. Με αποτέλεσμα στην Ελλάδα τα 60.000 άτομα να αυξηθούν σε 300.000 άτομα. Άρα λοιπόν το ποσό αυτό που προβλεπόταν να μοιραστεί μοιραζόταν σε όλους. Όμως με μια παρέμβαση που κάναμε ανεβάσαμε κατά 30% των πλαφών. Το συγκεκριμένο για τις ορεινές περιοχές, γιατί ξέρουμε ότι εκεί
υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν ανάγκη ιδιαίτερα αυτές τις ενισχύσεις, όταν παράλληλα έχουμε τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι απλό το πράγμα. Όταν έχεις συνδεδεμένες ενισχύσεις και κάνεις μια μετάβαση από το 70% που ναι, αφορούσαν τη φυτική ναι, παραγωγή και 30% την κτηνοτροφία, λες όχι, θα το γυρίσω ανάποδα. Έχω ανάγκη την κτηνοτροφία και πρέπει να πάω εκεί τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Άρα λοιπόν, ό,τι μειώσεις υπάρχουν στην πληρωμή της εξωτικής του κτηνοτρόφους, εμφανίζεται και τα επιπλέον που αυξήσαμε τα 30 εκατομμύρια και η συνδεδεμένη ενίσχυση για να το καλύψει όλο αυτό το πράγμα, γιατί θέλουμε την κτηνοτροφία ως βασικό μοχλό σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, Υπουργέ, είναι πολλά τα θέματα. Είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό λοιπόν κάνω μια έκκληση πραγματικά τους αγρότες. Δικαίωμά τους είναι οι κινητοποιήσεις. Αυτοί θα αποφασίσουν και τον τρόπο και όλα. Όμως δεν πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος πάνω σε αυτά που ήδη έχουμε αποφασίσει. Λένε αυτή η δική τους πράγμα. Δεν κάνουμε κανένα διάλογο. Πάμε στις 23 κατευθείαν για να βγούμε. Δικαίωμά τους και πάλι. Όμως το να το συνδέουν αυτό, θέλουμε μόνο να συνεδριάσει σε επίπεδο αρχηγών η Βουλή. Να συνεδριάσει επίπεδο. Εγώ δεν είναι δικό μου θέμα, είναι της Βουλής. Και εκεί ποια συμμετοχή θα έχουν. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλουν πραγματικά να ακούσουν και όλα τα κόμματα και να μας ακούσουν όλους, εγώ τους κάνω την εξής πρόσκληση. Δεν θέλετε να έρθετε να δείτε τον Υπουργό για να σας πει διεξοδικά? Να συνεδριάσει η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, να έρθουν και οι ίδιοι οργανωμένα, διότι έχουν και θέμα θεσμικής εκπροσώπησης. Δεν μπορούν να πούν όλοι μέσα. Κάθε μπλόκο να το βάζουμε μέσα για να κουβεντιάζουμε, να έρθουν οργανωμένα, να γίνει μια συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου θα πούν και οι ίδιοι τις απόψεις τους πάνω σε αυτά που θα πει η κυβέρνηση, πάνω σε αυτά που θα πούν τα κόμματα. Δεν υπάρχει διαδικασία, δηλαδή η δημοκρατία καταργείται σε αυτή τη χώρα. Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ευχαριστούμε. Καλημέρα μας. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα.